Σελίδα 645 είναι από το βιβλίο Ισαΐα του προφήτου, κεφάλαιο λάμτα δέλτα, 34 κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Σελίδα 645 λάμτα δέλτα κεφάλαιο, 34 κεφάλαιο και σελίδα 645, 16 εδάφιο. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη. Ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόβου αυτού. Διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών. Και η χείρα αυτού διεμήρασε σε αυτά με στάθμη εκείνη την γη. Θέλουσε κληρονομήσει αυτήν στον αιώνα. Από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικίεν αυτή. Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν εφρανθεί δι' αυτά. Και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσιος ρόδων. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί, μάλιστα χαίρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει είστε εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Η τόποι ούτη θέλουσιν ειδή, την δόξαν του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα, είπατε προς τους πεφοβημένους στην καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε, ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί μετεκδικήσεως, ο Θεός μετανταποδόσεως, αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι να ανοιχθεί, και τα ότα των κοφών θέλουσι ακούσει, τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι, διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη αρημία, και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος, εν τη κατοικία των θώων, όπου εκεί τον το θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουν συμπλανάστε. Ο λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελυτρωμένοι θέλουν συμπεριπατεί εκεί. Και οι λελυτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί ένα αλλαγμό στην Σιών. Και ευρωσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίαση και ευρωσύνη θέλουσιν απολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Αμήν. Στον Θεό ανήκει να εφορά επί πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος λοιπόν με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί, βλέπει, διερευνά, καθώς γνωρίζει καρδίας και νεφρούς και είναι έτοιμος πάντοτε να επέμβει βοηθός, άγιος, ένδοξος σε κάθε έναν που τον εξητεί όμως. Εκείνο που βλέπει είναι έρημο τόπο, έρημος. Έρημος και άνυδρος γη. Δεν φυτρώνει τίποτα εκεί. Ξηρασία. Απελπισία. Αυτό που βλέπει είναι ερημιά στους ανθρώπους. Εν μέσω πολλών ανθρώπων, ο κάθε ένας είναι έρημος, μόνος του. Ερημιά, μοναξιά, γκρίνια. Αυτό που βλέπει ο Θεός είναι και χαυνομένα χείρας. Εξαντλημένα χέρια να μην μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Και παραλελειμμένα γόνατα, κλονισμένα γόνατα. Να μην μπορεί όχι να περπατήσει και να τρέξει, αλλά ούτε να σταθεί. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα βλέπει ανθρώπους που έχουν οφθαλμούς αλλά δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά να ακούνε αλλά δεν καταλαβαίνουν. Έχουν στόμα να δοξάσουνε, αλλά μέσα στην απελπισία τους μένουν σιωπηλοί. απομονωμένοι, ξεχασμένοι, καθώς νομίζουν οι ίδιοι και από τον ίδιο το Θεό. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κακοπάθεια του κόσμου τούτου, δυστυχώς όμως μερικές φορές, πολλές φορές, λίγες φορές και στη ζωή τη χριστιανική, ο άνθρωπος βιώνει την ίδια ή παρόμοια, ελαφρότερη, βαρύτερη τέτοια κατάσταση. Σε έρημο κι αν υδροτόπο, σε ερημιά, σε μοναξιά, με παραλελειμμένα γόνατα και εξαντλημένα χέρια. Δεν θέλει να συναντηθεί με κανέναν, δεν θέλει να δει κανέναν. Κρύβεται, απομονώνεται, σκέφτεται, απελπίζεται. Σε μια ζωή που φαίνεται ότι δεν έχει λύση, δεν έχει διόρθωση, δεν υπάρχει ελπίδα. Σε μια ζωή που φαίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους ότι καλύτερα θα ήταν να τέλειωνε. Διακρίνει παντού αποτυχίες στην προσωπική τους, στην οικογενειακή τους ζωή. Σε πολλές φορές φταίει ο ίδιος. Πολλές φορές όμως είναι θύμα. Δεν φταίει καθόλου ο ίδιος. Γι' αυτό παράπονο, αγανάκτηση, γκρίνια, θυμός, απελπισία. Και το ερώτημα, τώρα τι κάνω? Τώρα τι γίνεται? Τώρα τι έπεται? Χειρότερα θα έρχουνε. Και όπως λέει η Γραφή, απελπίστημεν και του σύν. Και φτάνουμε μέχρι το σημείο απόλυτης απελπισίας. Και επαναλαμβάνω, τόσο στον κόσμο, αλλά μερικές φορές και μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα παιδιά του Θεού. Μία ζωή χωρίς προοπτική, μια ζωή χωρίς διέξοδο, μια ζωή χωρίς φως και χωρίς ελπίδα. Τη λύση όμως, αδελφοί αγαπητοί, για όλες τις δυσκολίες των ανθρώπων την έχει μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Και μάλιστα, όχι θεωρητικά, δεν λέει περίμενε και εγώ θα δεις τι θα κάνω, αλλά λέει έλα να σου πω τι θα κάνεις και θα σου πω και εγώ μετά τι θα κάνω εγώ για σένα. Έλα να σου πω, πλησίασε σε μένα, αν θέλεις να βγεις από αυτό το μαύρο σκοτάδι και το αδιέξοδο, έλα σε μένα να σου πω τι θα κάνεις και να σου προφητεύσω, να σου αποκαλύψω ύστερα τι θα κάνω εγώ. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το πει. Και μόνο μέσα από το Λόγο Του, για να είναι ασφαλής η άποψη αυτή. Να μην είναι ανθρώπινη, να μην είναι από μια σοφία ανθρώπινη, γίνει, πλανημένη, ίσως και δαιμονιώδης, αλλά μια γνώμη από τον ίδιο το Θεό, με την ουράνια σοφία Του και την αιώνια δόξα Του και την απόλυτη δύναμή Του, την παντοδυναμία Του. Ζητήσατε λοιπόν στο βιβλίο του Κυρίου. Εκεί να πάμε. Εκεί να πάτε. Έτσι μας λέει ο Θεός. Ζητήσατε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου. Διαβάστε. Ψάξτε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτά που θα διαβάσετε όλα γίνονται. Όχι από εσάς, από εκείνον. Όλα το ένα μετά το άλλο θα εκπληρωθούν. Όλες οι επαγγελίες, όλες οι υποσχέσεις, όλα το ένα μετά το άλλο θα έρχονται στη ζωή σας. Και η βεβαιότης γι' αυτό είναι ότι το στόμα του Κυρίου προσέταξε και εγγράφησαν αυτά και το πνεύμα του Κυρίου τα μάζεψε όλα σε ένα βιβλίο και τα αποκαλύπτει σε αυτόν που πιστεύει στο Θεό, που εμπιστεύεται το Θεό. Σε αυτόν που διαβάζει και πιστεύει ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Μην ψάξεις να βρεις αλλού τη δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο και είναι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που σώζει όμως μόνο αυτούς που το πιστεύουν, θέλουν, το εξητούν και πειθαρχούν σε αυτό. Διαβάσατε, αναγνώσατε, εξητήσατε λοιπόν μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτός τακτοποίησε τα πάντα και έχει ετοιμασμένη μία γη ευλογίας που μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορείτε να τη βρείτε και μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να σας οδηγήσει, ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους. Και φυσικούς, κλέβουν, κάνουν απατεωνιές, πανουργίες, πονηριές ή ακόμη χειρότερα πάνε σε πνεύματα πλάνης δαιμονίων, ζητάνε βοήθεια σε μάγους, σε παϊδούς. Αλλά όλα αυτά φέρνουν σε χειρότερες καταστάσεις. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού που πραγματικά πιστεύει ότι η δύναμη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όλος ο Λόγος του Θεού είναι προφητικός που αποκαλύπτει το ένα, το μοναδικό πρόσωπο που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, και ερευνούν τις Γραφές και γνωρίζουν τον Χριστό μέσα από τις Γραφές, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δύστομων μάχερα. Δεν είναι ένα βιβλιαράκι, είναι ένα ζωντανός Θεός. Ο ζωντανός Θεός που μέσα από το Λόγο Του θα τον γνωρίσεις, θα τον αγγίξεις, θα τον πλησιάσεις και θα καταλαβαίνεις ότι και αυτός θα σε πλησιάσει και θα σε οδηγήσει από τη γη της ταλαιπωρίας, της κατάρας, της δυστυχίας, της απώλειας, από το σκοτάδι στο θαυμαστό αυτού φως διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο. Και αυτή η οδηγία θα είναι πλήρης και τέλεια. Δεν θα είναι συμβουλή, αλλά ο ίδιος ο Χριστός όπου και να βρίσκεσαι, μέσα στο πιο βαθύ λάκκο με βορβορό διπυλό, δεν θα σου πει αν πατήσεις εκεί και κάνεις αυτό και κάνεις εκείνο θα βγεις, αλλά θα έρθει ο Λόγος του Θεού και θα σου πει τον βλέπεις. Αυτός θα κατέβει δίπλα σου στο λάκκο. Θα σε πιάσει από το χέρι και αν δεν μπορείς θα σε πάρει στην αγκαλιά του. Θα σε ανεβάσει επάνω. Θα σε πλύνει, θα σε καθαρίσει και θα σε φέρει στη γη της ευλογίας. Στη γη της δόξης. Και τότε έρχεται η απόλυτη αλλαγή. Αλλά στους πιστεύοντας. Σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να εμπιστευτούν το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού, όχι ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη φωνή του ουρανού, του ουράνιου Πατέρα. Και τότε έρχεται η απολύτη αλλαγή, που μόνο ο Θεός μπορεί να τη φέρει στη ζωή του ανθρώπων, στη ζωή σου και στη ζωή μου. Και σήμερα το μήνυμα είναι, αδελφοί, να εξητήσουμε από το Θεό την απολύτη αλλαγή. Θέλω την απόλυτη αλλαγή, Χριστέ μου. Θέλω να μετατρέψεις τα πάντα. Δεν λέω ότι είμαστε στο σκοτάδι, αλλά λέω ότι υπάρχουν σκιές μεταβολής. Θέλω να έρθει το απόλυτο φως του Θεού στη ζωή μας. Θέλω να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να έρθει ο Χριστός. Θέλω να είμαι με τον Χριστό αληθινά, όχι φανταστικά, όχι εμφαντασία. Δεν θέλω να περπατάω εμφαντασία. Θέλω να περπατάω με στερεά βήματα πάνω στα ίχνη του Χριστού. Και αυτή την απόλυτη αλλαγή, αδερφοί αγαπητοί, μόνο ο Χριστός μπορεί να την κάνει. Και θα την κάνει μόνο όταν στρέφουμε με προσοχή το βλέμμα μας στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, αστείο και ασήμαντο αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε και θα είναι η προκοπή σου φανερά σε όλους τους ανθρώπους. Και αν προσέχεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία και τον εαυτό σου θα σώζεις και τους ακούοντάς. Άρα θέλω την απόλυτη αλλαγή στην προσωπική μου ζωή. Θέλω την απόλυτη αλλαγή στην οικογένειά μου. Θέλω την απόλυτη αλλαγή στην Εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Θέλω και κάτι άλλο. Την απόλυτη αλλαγή στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Και να σας πω και ένα ωραίο μυστικό. Δεν το θέλω μόνο εγώ, ούτε μόνο εσείς. Το θέλει και ο Χριστός. Θέλει και ο Χριστός να κάνει την απόλυτη αλλαγή. Την απόλυτη αλλαγή όπου εκεί που υπάρχει η έρημος να εφρενόμαστε στη δόξα Του. Εκεί που υπάρχει η ερημιά να αγαλιαζόμαστε σαν το ρόδο μέσα στον κήπο των αρωμάτων του Θεού. Να ανθίζουμε μέσα στην ερημιά, να η δόξα του Λιβάνου να είναι στη ζωή μας, η τιμή του Καρμήλου. Η τόποι αυτή, Κύριέ μου, στο όνομα του Χριστού, κάντο Κύριέ μου, η τόποι αυτή της προσωπικής μου ζωής, της οικογενειακής μου ζωής, της εκκλησιαστικής μας ζωής και της πατρίδας μας, να δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού ημών. Κάνε την αλλαγή, Κύριε. Γι' αυτό, αδερφοί, μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού σώζει εμένα, εσένα, την πατρίδα μας. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αν εμείς σήμερα συμφωνήσουμε να κάνει τη μεγάλη αυτή αλλαγή ο Θεός στην προσωπική μας ζωή, στην οικογένειά μας, ποιος δεν θέλει να αλλάξει τα πράγματα, αδερφοί? Όποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα στη ζωή του, να σηκώσει το χέρι του. Θέλω να αλλάξεις, Κύριε, τη ζωή μου, την οικογένειά μου, την εκκλησία, την πατρίδα μας. Θέλω να τα αλλάξεις όλα, Κύριε. Εσύ μόνο μπορείς να τα αλλάξεις. Εσύ μόνο μπορείς να γκρεμίσεις τα είδωλα, Κύριε Θεέ μου, τις κακοτυχίες, όπως λένε οι άνθρωποι, τις αμαρτίες, τις ταλαιπωρίες. Θέλω τη μεγάλη αλλαγή που μόνο ο Χριστός κάνει. Θέλω να δω τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού μας. Επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικός στην προσωπική μου ζωή, στην προσωπική μου μελέτη, στην προσωπική μου πορεία, στο προσωπικό μου ταμείο. Θέλω να κάνει νέα πράγματα ο Θεός, να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού, να δούμε τη δόξα Του. Θέλω την οικογένειά μου να την αλλάξει, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Να κάνει νέα πράγματα και θα τα κάνει όταν στρέψουμε το βλέμμα μας μέσα στο Λόγο του Θεού. Επιμένουμε εξητώντας την απόλυτη δόξα του Θεού κατά χάρη, γιατί δεν αξίζουμε, αλλά δια της πίστεως, καθώς μας αναγέννησε και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θα ανοιχθούν. Αλληλούια. Θα βλέπουν, αδερφοί. Θα βλέπουμε και εμείς πιο καθαρά. Και ο Θεός θα μας αποκαλύπτει τη δόξα Του. Θα ακούμε τη φωνή της τριγώνος. Τα γλυκά ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Τη φωνή του Παντοδυνάμου. Γιατί τα αυτιά μας είναι κλειστά τώρα. Ακούμε μόνο ένας τον άλλον. Θέλω να ανοίξει τα αυτιά μου να ακούω τη φωνή του Κυρίου των δυνάμεων, καθαρή, παντοδύναμη, σαν φωνή υδάτων πολλών. Δεν θα το κάνει μόνο σε εμάς, το έχει κάνει. Πολλές φορές θέλουμε να το ξανακάνει. Αμήν, αδερφοί, θέλουμε να το ξανακάνει. Να ακούσουμε τη φωνή ως υδάτων πολλών του Κυρίου των δυνάμεων. Το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μεγαλεία, θαυμάσια, να μεταφέρει τα μηνύματα του ουρανού, άγγελοι του ουρανού. Εμείς όμως θα στρέψουμε το βλέμμα μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδερφοί. Να αρχίζουμε να μελετάμε, βοήθαμε Κύριε να το κάνω, να μελετάμε πιο πολύ. Να εντρυφήσουμε, να επιμένουμε στο Λόγο του Θεού. Είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Είναι εκεί που ο Θεός θα μας πάρει και θα μας οδηγεί στα ύψη και θα μας πετάει σαν τους αητούς στα ψηλά βουνά. Η γλώσσα του μουγκού θα ψέλνει. Μουγκός από τη στενοχώρια, από την απογοήτευση, από το σκανδαλισμό, από τη θλίψη, θα ψέλνει γεμάτος χαρά και δοξολογία στην παρουσία του Θεού. Ποιος, αδερφοί, άλλος μπορεί να μας δώσει χαρά? Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιος και τι είναι αυτό που θα σου δώσει χαρά? Λίγο κάνει έτσι ο Θεός, κουνάει τα κύματα και γεμίζει χαρά η καρδιά μας. Σκεφτείτε να ανοίξει τους ουρανούς, να ανοίξουν οι καταράχτες του ουρανού. Θα το κάνει, αδελφοί. Το πιστεύεις? Θα το κάνεις στους πιστεύοντας. Ποτέ δεν είχα τόσο εμπιστοσύνη όσο έχω σήμερα το πρωί, μετά από χθες το βράδυ προσευχόμουνα. Είμαι βέβαιος, αδελφοί αγαπητοί, ότι θα έκανε προσωπικές επισκέψεις ο Κύριος, θαυμαστές, έντοξες. Αλλά σε αυτούς που εξητούνε, που διαβάζουνε, που ψάχνουνε, όχι που κουράζονται, που ταλαιπωρούνται, που κρινιάζουνε, που απελπίζονται, αλλά σε αυτούς που με ελπίδα ανοίγουν το Λόγο του Θεού για να ψάξουν να βρούνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τις κρυφές υποσχέσεις και τις φανερές υποσχέσεις του Θεού, το σχέδιο του Θεού το αιώνιο. Και τότε εκεί θα ανοίξει μια μεγάλη λεωφόρος και το όνομά της θα είναι Οδός Αγία. Αλληλούια. Φαντάζεστε, αδερφοί? Τώρα υπάρχει η λεωφόρος Κηφισίας. Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε δρόμοι. Υπάρχει η Εθνική Οδός. Θα υπάρξει και μια λεωφόρος Αγία. Και εκεί θα ανεβαίνουνε και δεν θα κατεβαίνουνε. Θα ανεβαίνουνε, θα ανεβαίνουνε μέχρι να φτάσουμε εκεί πάνω, αδερφοί. Τώρα μονοπάτια υπάρχουν. Ωραία, όμορφα, ευλογημένα. Η τρίβη του Κυρίου μας οδηγεί δια τρίβων δικαιοσύνης ο Θεός για να φτάνουμε όλο και πιο κοντά του. Ωραία είναι. Ωραία είναι τα μονοπάτια όταν μας τα ανοίγει και προχωράμε και τον ακολουθούμε και χαιρόμαστε. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί, όταν θα ανοίξει αυτή τη λεωφόρο την Αγία ο Θεός. Κύριε Θεέ μου, να σας πω ότι έχω πολύ χαρά. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω βεβαιότητα πρώτη φορά στη ζωή μου. 30 χρόνια έχω στον Χριστό, πρώτη φορά έχω τη βεβαιότητα της λεωφόρου της Αγίας. Δόξα να έχει ο Θεός. Αν θέλεις όμως να την περπατήσεις, θα ξεκινήσεις από το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη πύλης, άλλη πύλη, άλλη πόρτα δεν υπάρχει. Και μην κάνεις το δάσκαλο. Δεν χρειάζεται διδασκάλους, ούτε ο Χριστός ούτε η Εκκλησία. Χρειάζεται μαθητές πιστούς και ταπεινούς. Μαθητές χρειάζεται ο Χριστός. Ανθρώπους που να θέλουν να τον ακολουθούν μόνο. Να μην θέλουν να διορθώνουν τα πράγματα. Να θέλουν να τους διορθώνει ο Χριστός. Να μην θέλουν να εντέλονται τι πρέπει να γίνει. Αλλά να θέλουν να εξητούν το Θεό να τους πει τι πρέπει να κάνουν. Ένας άλλος λαός, τελείως διαφορετικός. Δεν διεκδικεί την αυθεντία της γνώσης. Ένας άλλος άνθρωπος, για να πω πιο σωστά. Μια άλλη οικογένεια. Δεν διεκδικεί ποτέ ότι αυτός ξέρει. Αλλά με απόλυτη ταπείνωση από την επίγνωση της αδυναμίας του λέει: Κύριε, δεν ξέρω τίποτα. Δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δεν ξέρω τίποτα, δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου, Κύριε. Δεν ξέρω τίποτα, Χριστέ μου. Δίδαξέ με τη σοφία σου, τη σύνεσή σου, την ουράνια δόξα σου. Δίδαξέ με. Εκεί, σε αυτή τη λεωφόρο την Αγία, είπαμε λεωφόρος Κηφισίας, λεωφόρος αγιασμού. Σε αυτή τη λεωφόρο την Αγία, ακάθαρτος δεν θα μπορεί να περάσει. Και εσείς πάντες είστε καθαροί δια τον λόγο τον οποίον ακούσατε. Ακάθαρτος δεν έχει θέση. Και κάθε ένας που είναι μέσα και περπατάει, έστω κι αν είναι μωρός και δεν ξέρει. Η Γραφή λέει ότι και ο οδεύων και οι μωροί δεν θα πλανώνται. Θα περπατάνε σε αυθία οδό. Εκεί δεν θα υπάρχει ολέων, ο οριόμενος και θηρίων αρπακτικών, αλλά και θα περπατούν μόνο οι λυτρωμένοι του Κυρίου. Ένας τέλειος καθαρισμός και διαχωρισμός, καθώς ο Θεός δεν ήρθε να φέρει ενότητα, αν μου επιτρέπετε. Η ειρήνη καλύτερα, όπως λέει η Γραφή, αλλά μάχαιρα ήρθε να φέρει. Και εκεί δεν θα υπάρχει λύπη και στεναγμός. Σε οποιασδήποτε συνθήκες κι αν ζεις, εκεί θα υπάρχει χαρά, ουράνια, αιώνια, ευλογία μέσα στην παρουσία του Θεού. Αδελφοί μου, από σήμερα να ξεκινήσουμε έναν καινούριο δρόμο, ένα καινούριο περπάτημα, μια καινούρια προσπάθεια με το Λόγο του Θεού. Ας αφαιρέσουμε από το μυαλό μας κάθε σκέψη, κάθε διαλογισμό, κάθε καλό ή κακό, κάθε γνώση ή άγνοια, και στρέψουμε με προσοχή το βλέμμα μας μέσα στο Λόγο του Θεού. Να πάρουμε, θα τολμούσα να πω, μια καινούρια γραφή και με μεγάλη προσοχή να στρέψουμε την καρδιά μας, την ψυχή μας μέσα, γιατί θέλουμε να δούμε τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας. Θέλουμε να δούμε τη μεγάλη αλλαγή στην παρουσία του Θεού. Θέλουμε να δούμε τη δόξα και τη μεγαλοσύνη του Θεού και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική μας ζωή και στην πατρίδα μας. Αμήν.